Hello, hello. Welcome in our town. Thank you. Hello, hello. Welcome in our town. Hello. Hello. Nice to meet you. Σας ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκληση του LTO για ταξίδι εξοικείωσης με το τουριστικό αθλητικό προϊόν του Λουτρακίου και της ευρύτερης περιοχής. Wir möchten uns bedanken für die Annahme unserer Einladung, das Reiseziel Lutraki und der Region kennenzulernen. Την εκδήλωση τιμούμε την παρουσία τους. In unserer Veranstaltung haben wir die Ehre mit uns zu haben. Ο Δήμαρχος Γιώργος Γιόνης. Den Bürgermeister, Herrn Γιώργος Γιόνης. Ο Αντιδήμαρχος, κύριος Τάσος Ακελαρίου. Den stellvertretenden Bürgermeister, Herrn Τάσος Ακελαρίου. Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κύριος Γιώργος Πετρίτσης. Den Abgeordneter der Region, Herrn Γιώργος Πετρίτσης. Ο πρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού Λουτρακίου, κύριος Καραβούλης Σπύρος. Der Vorsitzende des LTO, Herr Spiros Karabulis. Μέλος του Δέλτα Σίγμα του LTO, Βλάσης Δημήτρης. Das Mitglied des Vorstands des LTO, Βλάσης Δημήτρης. Και μέλος του Δέλτα Σίγμα επίσης του LTO, κύριος Ιωάννης Κόντης. Und das Mitglied des Vorstands des LTO, Herr Κόντης. Εκπρόσωποι του ΜΜΕ, ευχαριστούμε για την παρουσία σας που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Vielen Dank an die Vertreter des der Massenmedien, die uns heute begleiten. Οι επίσημοι προσκεκλημένοι από τη Γερμανία είναι οι εξής. Die Vertreter der deutschen aus der deutschen Seite sind folgende. Herr Thomas Neu. Ich habe leider auf Deutsch die nur auf Englisch die was Sie was Sie den Titel. Herr Harald Blum. Ja, Chefcoach des Ruderverbands. Είναι ο κύριος Νόη, ο οποίος είναι επικεφαλής του μαζικού αθλητισμού. Μάλλον του πρωταθλητισμού, ο κύριος Χάραλντ Μπλουμ, επικεφαλής προπονητής της Κοπηλασίας. Η κυρία Άνια Βολφ-Πλάνκ, η οποία είναι υπεύθυνη των πρόεδρος Στίβου. Ο κύριος Βολκμαρ Χάουφ είναι αντιπρόεδρος του Βόλεϊ. Ο κύριος Βέρναρ Φράιταγκ, ο οποίος είναι πρόεδρος της Κοπηλατικής Ομοσπονδίας. Και ο κύριος Γιέντς Γκρίμπλινγκ, ο οποίος είναι επικεφαλής προπονητής της Πάλης. Τους Πολύμησης, νομίζω. Την Πολύμηση και ο κύριος Βέρναρ Φράιταγκ. Καλούμε στο βήμα για ένα σύντομο χαιρετισμό τον Δήμαρχο Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων, κύριο Γιώργο Κιόνη. Wir begrüßen Herrn Georg Kionis für eine kurze Begrüßung. Αγαπητοί μας προσκεκλημένοι πρόεδροι και επικεφαλείς, αξιωματούχοι των αθλητικών ομοσποδιών του κρατηδίου του Χέσεν, της Γερμανίας. Liebe, sehr geehrte Vertreter der des Sportvereins in des Landes Hessen. Σας ευχαριστούμε θερμά που μας τιμάτε με την επίσκεψή σας στο Δήμο Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων. Vielen Dank für Ihren Besuch in der Stadt Lutraki Agios Theodoros. Θέλω να ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη, διότι το πρωί που ήρθατε στο γραφείο μου, κάτι έτυχε σοβαρό και έλειψα από εκεί. Ich möchte mich entschuldigen, denn heute Morgen, als Sie in mein Büro gekommen sind, es war ein nicht vorhersehbares Ereignis und ich musste abwesend sein. Σας ευχαριστούμε πολύ για το έκδηλο ενδιαφέρον σας. Vielen Dank für Ihr Interesse. Για μια επικοδομητική και γόνιμη μελλοντική συνεργασία στο τομέα του αθλητισμού. Für eine zukünftige Zusammenarbeit im Sport. Όπου ο Δήμος μας αντιλαμβανόμενος τη μεγάλη σημασία του. Wo unsere Stadt die Wichtigkeit des Sports versteht. Στη γενικότερη ανάπτυξη έχει επενδύσει πολύ. Viel in der Entwicklung investiert hat. Και καταβάλει συνεχείς προσπάθειες αναβάθμισης αλλά και δημιουργίας νέων αθλητικών δομών. Unsere Stadt bemüht sich die existierende Infrastruktur zu erhalten und neue zu entwickeln. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να σας καλωσορίσουμε και να σας υποδεχθούμε σε ένα Δήμο. Wir haben die Ehre und das Glück, Sie willkommen zu heißen. Με μακραίων ιστορία πολιτισμού και παράδοση. In einer Stadt, die eine langjährige
ποιος είχε κεφάλι. Όπου αυτό αποτυπώνεται στις πολυπίκυλες τουριστικές υποδομές που προσφέρονται στην περιοχή μας. Dies kann man an den verschiedenen Strukturen und den Hotels, die wir haben, erkennen. Με περισσότερες από 50 ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικά καταλήμματα. Mit mehr als 50 Hotels in der Region. Που προσφέρονται για διαμονή σε συνδυασμό πάντα με τις άρτιες σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν στο Δήμο μας. Die in Kombination mit den Sportveranstaltungen viele Sportler hostieren können. Είναι αντιληπτό ότι οι δυνατότητες φιλοξενίας για μεγάλα αθλητικά γεγονότα όπως το Ράγια Ακρόπολης, große sportliche Veranstaltungen wie Ράγια Ακρόπολης, αλλά και οι υποδομές για τις απαραίτητες προετοιμασίες αθλητικών ομάδων στο Δήμο μας, sowie die Infrastruktur, die viele Mannschaften Vorbereitungen ermöglichen, είναι μεγάλες. Die sind sehr groß. Αν μάλιστα τα ανωτέρω συνδυαστούν με τις ήπιες κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν καθόλου το έτος στην περιοχή μας, dies kombiniert mit den sehr guten Wetterverhältnissen in unserer Stadt, την εύκολη πρόσβαση των επισκεπτών στο Λουτράκι από το Διεθνές Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, die einfache Zufahrt vom Flughafen in Venizelos, καθώς και τη σημαντικότητα των αρχαιολογικών μνημείων που βρίσκονται πλησίων, und die sehr wichtigen archäologischen Städten, die ganz nah sind, μπορούν να προσδώσουν στο προορισμό μας σημαντική και προτεραιότητα επιλογής. Können unserem Ort ein sehr großes Vorteil geben. Στα σημαντικά προαναφερόμενα οφείλουμε να προσθέσουμε και τη λειτουργία του υδροθεραπευτήριου Ιαματικών Λουτρών Λουτράκι Thermal Spa. Zudem können wir auch den Betrieb der Heilbadanlage Lutrak Thermal Spa hinzufügen. Όπου οι αθλητές έχουν τη δυνατότητα με τις εξαιρετικές υπηρεσίες που προσφέρονται και με την ευεργετική δύναμη του ιαματικού νερού να κάνουν την απαραίτητη αποθεραπεία τους και να αναζωογονηθούν. Und so können die Sportler nach den Veranstaltungen mit dem Heilwasser und mit den Dienstleistungen, die dort angeboten werden, ihre Erholung haben. Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά. Zum Schluss möchte ich Sie noch einmal bedanken, möchte mich bedanken. Για την τιμή που μας κάνετε με την επίσκεψή σας αυτή. Für die Ehre, die Sie uns machen, heute hier zu sein. Και να σας διαβεβαιώσω ότι ο Δήμος μας θα σταθεί αρρωγός στις προσπάθειές σας. Und ich möchte Sie vergewissern, dass unsere Stadt alles machen wird. Στα πλαίσια μιας επικοδομητικής συνεργασίας στον τομέα του αθλητισμού, τουρισμού και πολιτισμού. In Ihren Bemühungen in Sport, Tourismus und Heiltourismus so was Sie unternehmen. Σας ευχαριστώ πολύ. Vielen Dank. Καλούμε στο βήμα τον Περιφερειακό Σύμβουλο, κύριο Γιώργο Πετρίτσι. Abgeordnete der Region, Herr Petrisis. Αγαπητοί προσκεκλημένοι από το Essen, το κατηδίου του Essen, κύριε Δήμαρχε. Vertreter des Landes Hessen und Herr Bürgermeister. Σας καλωσορίζουμε στο όμορφο Λουτράκι, στο φιλόξενο χώρο του Καζίνου Λουτρακίου, του Κλάφου Hotel Καζίνου Λουτρακίου. Wie heißen Sie willkommen in der schönen Landschaft der Stadt Λουτράκι und im Ort. Και σας ευχόμαστε μια καλή διαμονή τόσο στο Λουτράκι όσο και στα άλλα μέρη που θα επισκεφθείτε. Und wünschen Ihnen eine gute Unterhaltung in Lutraki und den anderen Orten, wo Sie hingehen. Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν για την Κορινθία το «ου παντός πλήνης Κόρινθον». In der antiken Zeit wurde gesagt «überall außer in Korinth». Θέλουν να τονίσουν το πλούτο, την δύναμη και το πολιτισμό της περιοχής. Und sie wollten zeigen den Ruhm und die Kraft, die diese Region hatte. Και είναι μια πραγματικότητα αφού στην πατρίδα μας, στον νομό Κορινθίας, συνδυάζονται σε απόλυτο βαθμό. Und das ist eine Wirklichkeit, denn hier haben wir in absoluter Zahl. Και μπορούν να συνυπάρξουν όλα τα ανωτέρω μαζεμένα. Alles zusammen. Alles, was wir bisher gesagt zusammen können wir haben. Η Κορινθία διαθέτει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που μπορούν να την χαρακτηρίσουν ένα τέλειο τουριστικό προορισμό για όλους τους μήνες του χρόνου. Die Region von Korinth hat alle Merkmale, die das als ideale Reiseziel für alle für das ganze Jahr über haben kann. Ο κορυφαίος βέβαια τουριστικός προορισμός σε όλο τον νομό είναι βέβαια
ο Δήμος του Τρακίου Περαχώρας και Αγίου Θεοδόρου. Größte Reiseziel der Region Korinthia ist το Τρακί. Ο τουρισμός αποτελεί τον βασικότερο πυλώνα ανάπτυξης του Δήμου μας. Tourismus ist das größte Merkmal unserer Stadt. Και ίσως το σημαντικότερο δρόμο για την έξοδο από την οικονομική κρίση που βιώνει η πατρίδα μας. Und vielleicht das wichtigste oder das interessanteste oder wichtigste, ja, richtig gesagt, um aus der finanziellen Krise rauszukommen. Ο Δήμος μας έχει όλα εκείνα τα ισχυρά πλεονεκτήματα που μπορεί να προσαρμόσουν ισχυρό πόλο έλξης νέων τουριστών, τόσο Ελλήνων όσο και ξένων, και αυτά μπορώ να τα συνοψίσω στα πιο κάτω σημεία. Unsere Stadt hat alle Merkmale, die das als sehr groß, sehr wichtige Anziehungskraft der Region hat. Έχει ένα ισχυρό brand name, καθώς αποτελεί το δεύτερο προορισμό. Ein sehr großes brand name, was da als zweite, zweitwichtigste στην αναζήτηση μέσω στο ίντερνετ σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου. Wenn man im Internet googelt. Βρίσκεται γεωγραφικά πλησίον του μεγαλύτερου αστικού κέντρου της Ελλάδος, της Αθήνας. Es ist geografisch gelegt ganz nah in der größten Stadt des Landes Athen. Αλλά και όλων των μεγάλων αρχαιολογικών χώρων της πατρίδας μας. In der Nähe der wichtigsten archäologischen Städte des Landes. Epidavros, Mykines, Olympia, Delphi, Archaea Corpus. Mykine, Olympia, Delphi. Είναι γνωστό ανά τον κόσμο γιατί διαθέτει ένα σπάνιο αιματικό νερό, ποιότητας νερό, αλλά και μεταλλικό αρίθμητης ποιότητας. Hat weltberühmt Heilwasser sowie ein sehr, sehr bekanntes Trinkwasser. Έχει πληθώρα αρχαιολογικών χώρων, όπως ειδικά προσκεμώνατα που προσκελκύουν κάθε χρόνο χιλιάδες επισκεπτών. Hat sowohl selbst archäologische Städte als auch religiöse Reiseziele, wo sehr viele Gäste kommen jedes Jahr. Επίσης διαθέτει πολλά χιλιόμετρα πολύ καθαρών παραλίων, βραβευμένες για πολλά χρόνια με τη γαλάζια σημαία. Haben sehr viele Kilometer von Stränden, die für Jahre die blaue Flagge erhalten haben. Όμως εκτός των ανωτέρων υπάρχουν και πλέον σύγχρονες υποδομές που μπορούν εύκολα με ορθή διαχείριση να αναδείξουν το Δήμο μας κορυφαίο τουριστικό προορισμό. Es gibt aber auch moderne Anlagen, die unsere Stadt zu einem Top-Reiseziel nennen können. Διαθέτουμε πλέον σύγχρονο ενδιαφέρον. Sportcamp, was moderne Anlagen hat. Υπάρχουν ιδιωτικές βέβαια πλέον και ιδιωτικές εταιρείες ιατρικές εγκαταστάσεις, όπως είναι το Κέντρο Αιμοκάθαρσης και το Μεσογειακό Κέντρο Αποκατάστασης, που είναι πάρα πολύ σημαντικές για τον ιατρικό τουρισμό. Und es gibt auch sehr große Gesundheitsanlagen, die wichtig für den Gesundheitstourismus sind. Όλα αυτά μαζί αποτελούν ένα αθλητικό παράγοντα σημαντικό ώστε να μπορέσει ο Δήμος μας να προσελκύσει τουριστικό ρεύμα για 12 μήνες το χρόνο. All dies zusammen kann das ganze Jahr über Touristen in unserer Stadt bringen. Η δημιουργία του Nutraki Tourism Organization, του MTO, ο οποίος απαρτίζεται από ικανά στελέχη και κυρίως νέους επιχειρηματίες σε όλο που, από όλο το φάσμα των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον τουρισμό. Die Gründung des LTO, was Mitglieder hat von der ganzen Palette der Leute, die mit dem Tourismus zu tun haben. Έχει προσδώσει ένα άλλο κύρος σε ό,τι έχει να κάνει με την ορθή διαχείριση του τουριστικού προϊόντος. Hat eine neue Ära an der Seite der Verwaltung des Tourismus, der Tourismusbranche gegeben. Ο LTO αποτελεί το μοναδικό οργανισμό της Κορινθίας και έναν από τους ελάχιστους σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου. LTO ist die einzige Organisation seiner Art in Korinthia und eine der wenigen in dem ganzen Land. Όμως εκτός από τον Δήμο μας, τον Δήμο του Τρακίου Περαχώρας και Αγίων Θεοδόρων, η Κορινθία διαθέτει υπερπληθώρα προορισμών για να μπορέσει να γίνει κυρίαρχη στο τουριστικό προϊόν. Η region von Corinth hat außer Lutraki auch viele andere Reiseziele. Η Κορινθία διαθέτει πάρα πολύ σοβαρούς αρχαιολογικούς χώρους που όμοιά τους σε τόσο μικρό εύρος δεν υπάρχουν πουθενά σε όλη την Ελλάδα. Es gibt zusammen sehr viele archäologische Städte, die in so nahe zusammengelegt nicht in anderen Regionen Griechenlands gibt. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Αρχαία Κόρινθος ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Αρχαίας Ελλάδος, με εκατοντάδες χιλιάδες πληθυσμό. Corinth war die zweitwichtigste Stadt in der Antike mit hunderten von tausend. Με δύο λιμάνια για την εποχή του Σπάνια, των Κεχρεών και του Λεχαίου. Eine Seltenheit war, dass Corinth zwei Hafen hatte, einen Kirchia und einen Lechau. Και φυσικά την Αρχαία Διόλκο, τον Αρχαίο Διόλκο που ένωνε Κορινθιακό, Μεσσαλονικό,
περνώντας τα καράβια μέσα από αυτό, μέσα από αυτόν. Und die Antike Diolkos, was ein sehr großes Projekt der damaligen Zeit war, wo die Schiffe von dem Korinthischen Golf zum Saronischen Golf überfahren wurden. Άλλωστε, κατά την παράδοση, η αρχαία Κόρινθος ερούνταν η πλουσιότερη πόλη του τότε αρχαίου κόσμου. Wie die Geschichte zeigt, Korinth war die mächtigste und reichste Stadt ihrer Zeit. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι και το 336 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος συγκρότησε στην Κόρινθο τη Συμμαχία των Ελληνικών Πόλεων εναντίον των Περσών. Αλέξανδρος ο Μεγάλος, 336 π.Χ. τη Zusammenarbeit der damaligen Städte organisiert. Όμως εκτός από την αρχαία Κόρινθο, στην Κορινθία υπάρχουν επίσης αξιόλογοι αρχαιολογικοί χώροι όπως είναι τα Ίσθμια, το Ιραίον. Außer Korinth gibt es auch sehr andere, viele andere wichtige Städte wie Isthmia und Heraion. Η αρχαία Σικιώνα, η Τιτάνη, τα Μαύρα Λιχτάρια, η Στυμφαλία, ο Φαινεός και η Νεμαία. Δεν τα θυμάσαι. Η Σικιών, η αρχαία Σικιών, η αντίκη Σικιών, Τιτάνη, Τιτάνη, Μαύρα Λιτάρια, η Σφάτσεν Φέλσεν, η Στυμφαλία, Στυμφαλία, Φαινεός και η Νεμαία. Φαινεός, αντίκη Νεμαία. Καθένας από τους ανωτέρους προορισμούς διαθέτει πάρα πολύ σημαντικά ευρήματα, τα οποία παρουσιάζονται σε σχετικές εκδόσεις και ένα από αυτά τα βιβλία θα δώσουμε, δεν έχω πάρει πολλά, έχω πάρει τέσσερα, θα τα δώσουμε στους επίσημους προσκεκλημένους μας, αλλά είναι μόνο τέσσερα, δεν είναι παραπάνω, που περιγράφουν όλα αυτά τα αρχαιολογικά βήματα μέσα σε ένα μικρό τεύχος που έχει εκδώσει παλιά η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. All diese Artikel werden einem Büchlein aufgestellt und das werden Sie von Herrn Mettis erhalten. Leider gibt es nur 4 Exemplare und ja, das wird dann entsprechend geregelt. Η Κορινθία όμως φημίζεται και για τη γαστρονομική της παράδοση. Natürlich, es gibt auch die gastronomische Seite. Μην ξεχνάμε τα παγκοσμίω φήμης κρασιά Νεμαίας. Wie zum Beispiel die weltbekannten, das weltbekannte Fahrrad. Η κορινθιακή σταφίδα. Die Rosinen. Τα εσπεριοδροειδή, το λάδι. Öl. Τα εσπεριοδροειδή, το λάδι, τα πολύ καλής ποιότητας τυροκομικά προϊόντα της Τυμφαλίας και άλλα πολλά. Sowie sehr gute, qualitativ, Milchprodukte aus Tyfalia. Η περιφέρεια Πελοποννήσου και η περιφερειακή ενότητα Κορινθίας για το άμεσο προσεχές μέλλον έχουν τρεις βασικούς στόχους για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος στην Κορινθία. Πρώτο, να είναι η οριστική λειτουργία του μετατροπή του πολιτικού, του στρατιωτικού αεροδρομίου της Τρίπολης σε πολιτικό, το οποίο θα δώσει ένα άλλο κίνητρο στον τουριστικό προϊόν της Κορινθίας. Ein sehr wichtiges Projekt ist den Flughafen, der militärische Flughafen in Tripolis, dass auch für zivile Flüge freigesetzt wird. Δεύτερον, είναι η αναβάθμιση του Ισθμού της Κορινθού. Das zweite ist die Renovierung des Kanals von Korinth. Ο οποίος αποτελεί το δεύτερο τουριστικό προορισμό της πατρίδος μας. Was das zweitgrößte, zweitwichtigste Reiseziel des Landes ist. Και ήδη έχουν προχωρήσει μελέτες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η οποία από ό,τι φαντάζομαι θα είναι έτοιμη μέχρι τον Ιούλιο του 2015 und, για την αναβάθμιση του ισμού. Das ganze Projekt, die Pläne werden Juli 2015 fertig sein. Τέλος, υπάρχει η Κορινθία, είναι παγκοσμίως γνωστή για ένα μεγάλο όνομα που συνδέεται με την Κορινθία και αυτό δεν είναι άλλο από το όνομα του μεγάλου Απόστολου των Εθνών Παύλου. Und Korinthia ist auch verbunden mit dem Apostel Paul. 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο γνωρίζουν την Κορινθία μέσω αυτού του μεγάλου Αποστόλου. 2 μιλιάρδες Menschen weltweit kennen Korinthia wegen μια σεμνή και προσεκτική προσέγγιση του ονόματος αυτού, ειδικά στο τομέα του αρχαιολογικού και θρησκευτικού τουρισμού, θα οθήσει σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή. Eine besondere Erkennung, ein besonderes Projekt um diesen Namen, das Ganze zu fördern, wird die ganze Region fördern. Θέλω να κλείσω λέγοντας ότι η Κορινθία είναι ένα τομός που διαθέτει πλούσια μορφιά και μπορεί να συνδυάσει αλλαγές μέσα σε πάρα πολύ μικρή ώρα που τέτοια δεν μπορεί να το φανταστεί κάποιος. Η θάλασσα με το βουνό μπορεί να είναι μέσα στην απόσταση ενός τετράρτου. Und was sehr interessant in dieser Region ist, dass man sehr große Vielfalt hat. Man kann innerhalb von 1/4 Stunde vom Meer bis in den Hohen Gebirge sein.
διαθέτει μια πλούσια πολιτιστική και θρησκευτική κληρονομιά. Es gibt eine kulturelle und religiöse ein kulturelles Erbe. Μα προπατός διαθέτει μια ποιότητα ανθρώπων που έχουν σαν μέτρο τη φιλοξενία, την εξυπηρέτηση του επισκέπτη και την διάθεση να ακούσουν και να μάθουν για το καλύτερο. Die Menschen, die hier leben, haben als wichtige, als Merkmale die Gastfreundschaft, die Freundlichkeit und die Gäste zu bedienen und zu helfen. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και η Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας θα σταθεί αλογός σε κάθε προσπάθεια τόσο του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίου Θεοδόρου όσο και όλων των Δήμων του Νομού Κορινθίας και φυσικά του LTO, γιατί μόνο με τη συνεργασία όλων των δυνάμεων του τουρισμού μπορούμε να αυξήσουμε αυτό το προϊόν για να δώσουμε την πραγματική ανάπτυξη στον τόπο μας. Ευχαριστώ πολύ. Die Region wird die alle Bemühungen sowohl aller Städte des Kreises als auch von der Stadt Lutraki und LTO sowie von jedem anderen Träger, den Tourismus fördern will. Also die Region wird das unterstützen und hiermit möchte ich mich bedanken. Thank you. Καλούμε στο βήμα για ένα σύντομο χαιρετισμό τον πρόεδρο του Οργανισμού Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης, κύριο Σπύρο Καραβούλη. Jetzt begrüßt Herr Spiros Karavulis, Vorsitzender der Region des LTO. Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, sehr geehrter Herr Bürgermeister, Herr Stellvertreter Bürgermeister, Abgeordneter der Region, εκπρόσωποι των μέσων μαζικής επικοινωνίας, Vertreter der Massenmedien, αγαπητά μέλη του LTO, Mitglieder des LTO, αγαπητοί προσκεκλημένοι, sehr geehrte Gäste, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για τον χρόνο που πήρατε για την επίσκεψή σας στον τόπο μας. Vielen Dank für die Zeit, die Sie gewidmet haben, diesen Besuch in unserer Stadt zu machen. Νιώθω ιδιαίτερα χαρούμενος γιατί η σημερινή συνάντηση αποτελεί αποτέλεσμα μιας τριετούς προσπάθειας. Ich fühle mich sehr froh, denn dieses Treffen ist ein Ergebnis, Bemühungen, dreijähriger Bemühungen. Η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο μιας στρατηγικής προσέγγισης συνεργασίας μεταξύ του State of του Hessen και της περιφέρειας Πελοποννήσου. Und dies ist ein Ergebnis einer eines strategischen Plans, die Region von Peloponnes und das Land Hessen zusammenzubringen. Η προσέγγιση αυτή σηματοδοτήθηκε το 2012 με την επίσκεψη του Dr. Zelinski, Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών του Hessen. Dieses Projekt begann mit dem Besuch von Herrn Dr. Zelinski, Sekretär des Landes Hessen. Και αντιπρόεδρου της Landesportgruppe und stellvertretender Vorsitzender des Landessport Bundes. Συνεχίστηκε με την επίσκεψη του κυρίου Miller το 2013. 2013 kam der Besuch von Herrn Miller. Και ολοκληρώθηκε φυσικά με την επίσκεψη των προέδρων και εκπροσώπων των αθλητικών ομοσποδιών του Hessen με σκοπό την ανάπτυξη των ανταλλαγών μεταξύ των δύο προορισμών. Und dies wird gekrönt mit dem Besuch der Vorsitzender und Vertreter der Sportverbände des Landes mit Ziel, die Region mit dem Sportbund zu kombinieren. Το καλοκαίρι που μας πέρασε, μία αντιπροσωπεία νέων από την Πελοπόννησο φιλοξενήθηκε στο Eurocamp του Hessen. Letztes Jahr wurde ein Team aus Jugendlichen aus der Region Peloponnes im Camp in Υπό την αιγίδα της περιφέρειας Πελοποννήσου. Die wurden da hospitiert unter der Herrschaft der Region Peloponnes und das geschah mit sehr großem Erfolg. Και από όσο γνωρίζω υπάρχουν ήδη συζητήσεις για συνέχιση και ανάπτυξη αυτού του προγράμματος τα επόμενα χρόνια. Und es wird besprochen, dass dieses Projekt in den nächsten Jahren auch weiterentwickelt. Προσωπικά, στο τελευταίο μου ταξίδι στο Hessen, στο Wiesbaden, που είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω το Λουτράκι και την Πελοπόννησο στη Γενική Συνέλευση του Landessportbund. In meinem letzten Besuch in Wiesbaden hatte ich die Möglichkeit, Lutraki vorzustellen im Bund.
είχα την ευκαιρία και την τιμή να απευθύνω πρόσκληση σε προσώπους της Γενικής Συνέλευσης να φιλοξενηθούν στο Λουτράκι και εδώ είμαστε λοιπόν υλοποιώντας αυτή τη δέσμευση. Und dort hatte ich die Möglichkeit, Vertreter der Versammlung einzuladen und das ist jetzt das Ergebnis, dass Sie jetzt hier sind. Στις μέρες που θα είστε εδώ, ήδη έχουμε ξεκινήσει και θα έχετε την ευκαιρία να ξαναγηθείτε σε όλες τις τουριστικές και αθλητικές υποδομές που προσφέρει η περιοχή μας. In den Tagen, wo Sie hier sind, hatten und werden Sie die Möglichkeit haben, die ganzen Anlagen der Region zu besuchen. Και είμαι βέβαιος ότι μετά από την επίσκεψη αυτή θα μπορέσουμε πολύ σύντομα να μπούμε σε μια τροχιά συνεργασίας στο κομμάτι της ανάπτυξης, ιδιαίτερα του αθλητικού τουρισμού. Und ich bin sicher, nach Ihrem Besuch werden wir die Möglichkeit haben, über konkrete Projekte sprechen über und wie wir den Tourismus und Sportveranstaltungen in der Region organisieren können. Θα ήθελα εκ μέρους όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του LTO, im Namen aller Mitglieder des Vorstands von LTO, να ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά θερμά την Περιφέρεια Πελοποννήσου για τη στήριξη που μας παρέχει, η οποία καθιστά δυνατή την υλοποίηση αυτού του ταξιδιού. Will ich erneut die Region Peloponnese, will ich mich erneut bei der Region Peloponnese bedanken für die Unterstützung in diesem Projekt. Το Δήμο Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων, ο στηρίζει πάντα τις προσπάθειες του οργανισμού, der immer die Bemühungen des LTO unterstützt. Τους χορηγούς της εκδήλωσης αυτής, την Club Hotel Casino Λουτράκι και πολλές επιχειρήσεις περιοχής. Die Betriebe, die das finanziell unterstützt haben, den heutigen, ihren Besuch. Τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης, οι οποίοι πάντοτε στηρίζουν και προβάλλουν τις προσπάθειες που κάνουν. Die Vertreter der Massenmedien, die alle unsere Bemühungen unterstützen und zeigen. Και βέβαια τα στελέχη και τους εθελοντές του Λουτράκι Tourism Organization und die Mitglieder und freiwillige Volontäre von Lutraki von LTO, οι οποίοι καθιστούν εφικτή την υλοποίηση των στόχων του, die ihre Ziele ermöglichen, και συγκεκριμένα τη Βιβί Γιαλού, insbesondere die Βιβί Γιαλού, την Ελβίρα Χαρανζή, την Αντριάννα Αριστοδήμου, και τον Παναγιώτη Γέρο για την εξαιρετική μετάφραση. Όχι, δεν υπάρχει την Ιαν Παναγιώτη Γέρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Γέρο Παναγιώτης, συνεργάτης και μέλος του LTO, θα κάνει μια σύντομη παρουσίαση του οργανισμού, καθώς και του Λουτρακίου ως αθλητικό και τουριστικό προορισμό. Was ich nicht übersetzt habe, ist, dass jetzt meine Zeit ist, den LTO vorzustellen. Είπα ότι ήταν ιδιαίτερη να κάνω παρουσίαση του LTO. Θα γίνει στα γερμανικά παρουσίαση. Πιστεύω ότι είναι εύκολη η κατανόηση. Όλοι γνωρίζουμε τον LTO. Και μπορεί να γίνει, πιστεύω, θα είναι για όλους ενδιαφέρουσα. Also, ich habe kurz gesagt, ich werde das präsentieren. Also, Vorstellung vom LTO. Wer ist LTO? Wer sind wir? Lutraki ist der Träger zur Förderung des Tourismus der Stadt Lutraki. Ja, Mitglieder. Mitglieder sind die Hotels, die Gaststätte, Reisebüros und jeder weitere Betrieb, der in der Tourismusbranche tätig ist. Und Dienstleistungsbetriebe. Persönlich bin ich Deutschlehrer zur Übersetzung. Als Kleinkind war ich Sportler im Wassersport, Wasserskifahren. Mein Vater war Lehrer und so habe ich Wassersport und dann Segeln. Heute in meinem Alter bin ich natürlich immer noch tätig, leider nur mit Tauchen und Bergwandern oder ein bisschen Klettern. Ja, Dienstleistungsbetriebe, was ich gesagt habe, ich habe eine Sprachschule und wir unterrichten Deutsch für die Angestellte, die in der Tourismusbranche tätig sind, sodass sie auch teilnehmen können in der ganzen, im ganzen Projekt. Der Vorstand vom LTO besteht aus dem Bürgermeister, Vorsitzender der Handelskammer, Vorsitzender der Hotelbetriebe, Vorsitzender der gaststättischen Betriebe, Vertreter der Reisebüros und Vertreter der zwei größten Betriebe der Branche Club Hotel Casino und Sportkammer. Das Ganze ist unter der Herrschaft der Region Peloponnese. Unter dem Motto Medica Peloponnese
steht das Ganze unter seiner Herrschaft und wird unterstützt. Unsere Vision, das erfolgreichste Reiseziel für Sport, Gesundheit und Wohlbefinden in Griechenland zu werden. Ja, Aufgabe, das Bild und den Ruhm des Ortes hervorzuheben, die Vorteile des Zieles im Vergleich zu anderen Zielen vorzulegen, das kulturelle und natürliche Erbe der Region zu fördern, eine nachhaltige und langfristige Strategie zu entwickeln. Lage. Bild zeigt alles im Zentrum, 80 Kilometer von Athen, 4 Kilometer vom Kanal. Wichtige Sehenswürdigkeiten, Herr Petritzis hat sie erwähnt. Korinth, Athen, Sunio, Pydaros, Mykene, Nauplia. Viele mehr, nur exemplarisch. Was ist Lutraki? Wellness. Kann man nicht übersetzen. Ich glaube, das ist ein Wort, ein Motto. Unterhaltung, Qualität, Entspannung. Ja, Abenteuer. Das findet man auch. Sport, sehr schöne Natur und Kultur. Beispiele, die Promenade, der Strand von Agi Thodri, eine Fahrt durch den Kanal, sehr schöne Buchten, abgelegen, die Melkobibu. Leider konnten sie heute nicht dahin, aber das müssen sie. Unberührte Strände, wie zum Beispiel mit Gras Travan. Und faszinierende Landschaften, der Leuchtturm von Kapela Gavi. Ja, da könnten sie auch, ganz hier unten, könnten sie auch hingehen. Aber Leute, war heute der Regen. Und der Wilhelmini-See. Und das haben sie heute gesehen. Natürlich, es gibt auch das Gebirge und Wanderwege. Weinkost, ja, das schöne Wort Ambiente, ein Wein generell von dem Meer. Aber wir haben auch Olivenplantagen. Das Olivenöl und nicht nur das Öl, viele Produkte. Antike Städte. Religiöser Tourismus, zum Beispiel das Kloster. Und Luxus kombiniert mit Unterhaltung. Hier sind wir. Nicht nur kulturelle Veranstaltungen und weitere Unterhaltung. Anlagen, sehr wichtige Anlagen, zum Beispiel das Alexandrium. Meisterschaften haben hier stattgefunden, sowohl Einzel- als auch Mannschaftssportarten. Diese Anlagen, viele haben sie gesehen, sind nur exemplarisch, sind nicht alle Anlagen hier erwähnt. Das Gemeinschaft, das Schwimmbad, die Sporthalle, Sportkampf. Das aber nicht nur. Extremsportarten wie Hirania Vertical Kilometer. 1 Kilometer vertikal, aber nur in 5 Kilometer insgesamt 50% Steigung. Das ist extrem. Aber nicht nur, viel Action. Unser Motto vom Acropolis Rally. Und immer Wellness. Das ist das Wort in Lutraki, das Wasser. Unterkunft in Lutraki für jeden Geschmack und jedes Projekt. Das kann man sagen. Ja, und was macht der LTO? Genau, was ist seine Rolle? Förderung der Touristenprofile der Stadt. Weltweit teilnehmen zum Beispiel an Messen. Förderung bi- und multilateraler Projekte, wie das, was wir heute haben. Förderung der Kontakte der Bewohner mit den Touristen und effizientes Management und Nutzung der Touristeninfrastruktur des Ortes. Unterstützung einer effizienten Zusammenarbeit zwischen staatlichen, städtischen und privaten Trägern. Das ist das größte Projekt und immer das Problem, alles zu kombinieren. Und Entwicklung neuer thematischen Projekte im Tourismus. Wo finden Sie uns? Ja, das Motto. Lutraki, eine Stadt voll Überraschungen. Überraschung hat positive und negative. Wir hoffen, dass es immer für Positives. Ja, das Followers, das wollte ich nicht übersetzen. Das ist heute. Webseite von Visit Lutraki und die sozialen Medien. Ja, das ist der LTO. Also, bara volé. Ich darf mich ganz herzlich im Namen der Delegation des Landessportbundes Hessen und des Landes Hessen
bedanken für diesen Empfang, den Sie uns heute hier bereitet haben. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω στο όνομα του κρατητή του Essen για την υποδοχή που μας κάνατε σήμερα. Für die Einladung zu dieser Inspektionsreise. Για την πρόσκληση να κάνουμε αυτό το ταξίδι, το αναγνωριστικό ταξίδι. Natürlich für Ihre Gastfreundschaft, die wir genießen dürfen. Φυσικά για την φιλοξενία την οποία απολαμβάνουμε. Und für das schöne Wetter, das morgen dann wieder kommt, hoffe ich. Και για τον καλό καιρό τον οποίο ελπίζουμε να έχουμε αύριο. Ja, es ist sehr eindrucksvoll, was Sie uns vorgestellt haben heute, was wir gesehen haben. Είναι πολύ εντυπωσιακά όλα όσα είδαμε σήμερα. Wir sind gespannt auf das, was wir morgen sehen werden und auch übermorgen. Και αναμένουμε με προσδοκία τα αυριανά. Και τα αυριανά. Ich kann Ihnen als bekennender Griechenland-Fan ως φανατικός της φίλος της Ελλάδας sagen, dass die Region hier um die Stadt Boudraki, Korinth, Peloponnes eine meiner bevorzugten Reiseziele war und nach wie vor ist. Ως φανατικός, όπως είπα, φίλος, η περιοχή γύρω από την Κορινθία ήταν και θα παραμείνει ως αγαπημένος μου προορισμός. Alles das, was Sie vorgestellt haben, habe ich schon in der Tat live auch gesehen. Όλα όσα μας παρουσιάσατε τα έχω βιώσει ο ίδιος. Das kulturelle Erbe der Region ist ja unbeschreiblich, ist fantastisch und sehr erhaltenswert und vor allen Dingen auch es ist wert, dass Jugendliche auch aus anderen Regionen und Ländern dieses kulturelle Erbe persönlich und live erleben. Η πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής είναι πάρα πολύ σημαντική. Και επίσης πολύ σημαντικό είναι οι νέοι από άλλες περιοχές, από άλλα κράτη να βιώσουν και οι ίδιοι αυτή την πολιτιστική κληρονομιά. Wir wollen aber nicht nur wegen der Kultur zu Ihnen kommen, sondern natürlich auch wegen des Sports. Δεν θέλουμε να έρθουμε μόνο για τον πολιτισμό βέβαια σε εσάς, αλλά και για τον αθλητισμό. Wir als Vertreter des Landessportbundes sind bemüht. Ως εκπρόσωποι του αθλητικού τμήματος του κρατηδίου, έργο μας έχουμε. Unseren Nachwuchsathleten und Trainingsgruppen für die Trainingslager, die wir veranstalten, immer die bestmöglichen Bedingungen zu schaffen. Να δημιουργήσουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τους εκολεπτόμενους πρωταθλητές και όλους τους αθλούμενους της περιοχής μας. Wir sind sehr froh, dass mit der Stadt und Boudraki in der Region Korinth ein weiteres hochattraktives Reiseziel dazu kommt. Και χαιρόμαστε που με τον προορισμό Λουτράκη προστίθεται ένας ακόμα προορισμός αθλητικής προετοιμασίας. Ich darf Ihnen offiziell noch die Grüße des Präsidiums des Landessportbundes und seines Präsidenten Dr. Rolf Müller. Σας μεταφέρω επίσημα το χαιρετισμό του Προέδρου μας, κ. Müller. Von Professor Dr. Heinz Zielinski, dem Vertreter des Landes Hessen im Hessischen Innenministerium. Τον εκπρόσωπο του κρατηδίου του Essen στο Υπουργείο Εσωτερικών του κυρίου Ζαλίτσκι. Überbringen, der mir ausdrücklich gesagt hatte, dass gerne mitgekommen wäre, lieber Spiros. Ο οποίος μου είπε ότι θα ήθελε πάρα πολύ να έχει έρθει εδώ, Σπύρο. Allerdings morgen und übermorgen eine Veranstaltung in Brüssel stattfindet, wo auch gebunden ist. Αλλά αύριο και μεθαύριο είναι μια εκδήλωση στις Βρυξέλλες, στις οποίες είναι υποχρεωμένος να παρευρίσκεται. Zum Schluss noch mal ein Wort des Dankes. Τελειώντας, μια ευχαριστία. An die Vertreter der Region, der Stadt und ganz besonders an Spyros Karoulis, der auch in diesem Fall diese Reiseexkursion möglich gemacht hat. Lieber Spyros, ganz, ganz herzlichen Dank, dir persönlich. Σε όλους τους εκπροσώπους, καθώς και στον πρόεδρο του ΕΛΤΕΟ, τον κύριο Σπύρο Καραβούλη. Σπύρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ, εγκάρδια. Und ich habe kein Büchlein mit aus Frankfurt, aber trotzdem ein kleines Präsent des Landessportbundes, das ich gerne an den Bürgermeister, der leider scheinbar weitergezogen ist. Δεν έχω κάποιο βιβλίο μαζί μου, αλλά έχω ένα αναμνηστικό δώρο από το κρατήδιο για τον κύριο Δήμαρχο, ο οποίος από ό,τι είδα μάλλον αναγκάστηκε να αποχωρήσει. Er kommt wieder. Wir haben die Möglichkeit, ihn später zu sehen. Okay.
den Vizebürgermeister natürlich, den Abgeordneten unseres Büros Karolis, möchte ich jetzt noch ein persönliches Geschenk des Landessportbundes überreichen. Επίσης θα ήθελα να δώσω ένα μυστικό δώρο στον κύριο Αντιδήμαρχο και στον κύριο Καραβούλη. Thank you very much.